Κάθε φορά που δεχόμαστε παθητικά πληροφορίες χωρίς να τις διπλοελέγξουμε ή όταν μοιραζόμαστε μια ανάρτηση, μια εικόνα ή ένα βίντεο πριν το δούμε πρώτα διεξοδικά, προσθέτουμε ένα λιθαράκι στο οίκημα της παραπληροφόρησης. Οι ψευδείς ειδήσεις είναι ιστορίες οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές, είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Μπορεί να περιέχονται σε ψηφιακό ή έντυπο περιεχόμενο ή μπορεί να λάβουν ακόμα και τη μορφή ολόκληρων ιστοσελίδων. Ο σκοπός ύπαρξής τους μπορεί να είναι εμπορικός ή πολιτικός. Πώς θα καταλάβουμε όμως αν αυτό που διαβάζουμε είναι αξιόπιστο, υποβάλλοντας τον εαυτό μας τις εξής ερωτήσεις. Ποιος το δημοσίευσε, είναι ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα. Πού δημοσιεύθηκε, είναι η πηγή αξιόπιστη. Πότε δημοσιεύθηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά. Γιατί, για ποιο λόγο δημοσιεύθηκε, για να μας ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή για να προωθήσει ένα προϊόν. Πώς αναπαράχθηκε. Από αξιόπιστα site ή κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ενδείξεις μη αξιόπιστου δημοσιεύματος. Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το κείμενο της ανάρτησης. Ανυπόγραφο δημοσίευμα. Ορθογραφικά συντακτικά λάθη ή κείμενο προϊόν αυτόματης μετάφρασης. Απίστευτοι ισχυρισμοί περιεχομένου. Απουσία ημερομηνίας. Φωτογραφίες προϊόν Photoshop. Και παραπομπή σε μη ενεργά link.